βρισκόμαστε εδώ φοιτικοί σύλλογοι του Απιθύτα, εκλεγμένοι και εμείς, για να καταδικάσουμε με τη σειρά μας τον κατάπτυστο νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Υπουργός Παιδείας και η κυβέρνηση συνολικότερα. Το προηγούμενο διάστημα, όλο το προηγούμενο διάστημα, η κυβέρνηση ευνοεί εμάς και τις ανάγκες μας. Και δηλώνουμε δίπλα στους εκπαιδευτικούς που δηλώνουν για τα δίκαια αιτήματά τους. Όσοι ψηφίσουν αυτό το πολυνομοσχέδιο θα γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει καταδικαστεί στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών, των γονιών, των μαθητών και των φοιτητών και ότι θα μείνει στα χαρτιά, δεν θα εφαρμοστεί. Διαδραμώνουμε για άλλη μία μέρα την αντίθεσή μας σε ένα πολυνομοσχέδιο που τσακίζει τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών και τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί βγαίνουμε μπροστά ακριβώς γι' αυτό, για τη μόρφωση των παιδιών, για μικρότερα τμήματα μέσα στα σχολεία, για να πάρει η κυβέρνηση την ευθύνη της για να λειτουργήσουν τα σχολεία με όλα τα μέτρα ασφάλειας και για να μπορέσει να καταργηθεί η τροπολογία που παγιώνει την εξαποστάσεως εκπαίδευση και που βάζει τις κάμερες μέσα στα σχολεία. Δεν δεχόμαστε να γίνει το μάθημά μας reality, δεν δεχόμαστε να ξεκινήσει άλλη μια χρονιά με δεκάδες χιλιάδες κενά στα σχολεία. Ζητάμε μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών τώρα, να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί με διαφορετικές ταχύτητες μέσα στα σχολεία, να έχουν όλοι ίδια δικαιώματα, για να μπορούν πραγματικά οι μαθητές να έχουν μια σύγχρονη εκπαίδευση. Το πολυνομοσχέδιο υποχρεώνει τους γονείς να βάλουν πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη και φουντώνει την παραπαιδεία. Απέναντι σε αυτά μας βρίσκει κι άλλη μια φορά. Αύριο τα σωματεία των εκπαιδευτικών συμμετέχουν στην κινητοποίηση των σωματείων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της ΕΝΗΘ, των σωματείων δηλαδή των νοσοκομιακών, για την υγεία. Και θα είμαστε πάλι εκεί, πάλι στον δρόμο. Η συγκέντρωσή μας είναι στις 7, στο Άγαλμα Βενιζέλου.